7 Σεπτεμβρίου. Η Κίνα συναντάει την Ελλάδα. Η επιχειρηματικότητα την εκπαίδευση. Η ενέργεια τη μηχανοκίνηση. Ο πολιτισμός την καινοτομία. Η ψυχαγωγία τη γαστρονομία. 82η ΔΕΘ. Συνδέει ανθρώπους, επιχειρήσεις, πολιτισμούς. 82η ΔΕΘ. Στηρίζει το Συλλογόραμα Ελπίδας. Οργάνωση Χελέξπο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο κύριος Καράογλου είναι εδώ μαζί μας. Δεν θα πω στο στούντιο, θα πω εδώ μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, περίπτερο 15. Καλησπέρα σας, κύριε Καράογλου. Καλησπέρα, κυρία Κλιάτση. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Τώρα η Θεσσαλονίκη, η καρδιά της Θεσσαλονίκης, αυτό το δεκαήμερο χτυπάει πάντα εδώ, στην έκθεση. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε εμείς. Προφανώς. Με πολύ μεγάλη χαρά ανταποκρίνουμε και βρίσκομαι εδώ. Κύριε Καράογλου, τι διαφορετικό έχει η φετινή ΔΕΘ από την περσινή? Καταρχήν, ήρθα και το πρωί με την ευκαιρία των εγγενείων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, όπου εκπροσωπούσα τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έκανα λοιπόν μια βόλτα στην έκθεση. Το πρωί ήταν σχετικά χαλαρά, άλλωστε γι' αυτό το λόγο επέλεξε ο Πρωθυπουργός να κάνει την πρωινή του ξενάγηση. Και πραγματικά είδα ότι όλη η χώρα είναι γεμάτη. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο εντυπωσιακό στοιχείο. Μετά από αρκετά χρόνια, όπου βέβαια κάθε χρόνο η έκθεση ανέβαινε, φτάσαμε στο σημείο από την πλήρη απαξίωση να έχουμε την, θα έλεγα, ολική επαναφορά της ΔΕΘ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ θυμάμαι ότι όταν το 2012 ανέλαβε η κυβέρνηση του Αντώνη του Σαμαρά, η κυβέρνηση της Εθνικής Συνεργασίας και έγινε υπουργός Μακεδονίας Θράκης, η έκθεση ήταν πλήρως απαξιωμένη, είχε πάρα πολλά προβλήματα. Τότε, αν θυμάστε καλά, λειτουργούσαν και δύο φορείς. Η ΔΕΘ που είχε τα ακίνητα και η Χελέξπο που τη διοργάνωσε την εκθέσεις. Προχωρήσαμε, κάναμε για πρώτη φορά έτσι μια νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και συνενώσαμε τη ΔΕΘ με τη Χελέξπο έτσι ώστε να πετύχουμε την καλύτερη συνεργασία και τον συντονισμό. Και βέβαια όχι μόνο αυτό, αλλά να πετύχαμε και πολύ μεγάλες οικονομίες κλίμακος. Και κάθε χρόνο βήμα-βήμα η έκθεση άρχισε να ανεβαίνει. Είμαι περήφανος γιατί οι επιλογές μου την περίοδο εκείνη, ο Τάσος Τζίκας ως πρόεδρος και ο Κυριάκος Κουζρικίδης ως διευθύνων σύμβουλος δικαιώθηκαν και χαίρομαι που έγινε η ανανέωση της θητείας τους πριν από λίγες ημέρες και για τρίτη θητεία. Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζουμε. Δεν αλλάζει προφανώς. Ναι. Άλλωστε, λοιπόν, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο για την έκθεση. Βεβαίως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντοτε μπορούμε να βελτιώσουμε τις αποδόσεις μας και τις επιδόσεις μας. Και νομίζω ότι το σχήμα το οποίο διοικεί την έκθεση μαζί με τους φορείς, γιατί φροντίσαμε να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος, Επιμελητήρια, Εμπορικό, Βιομηχανικό, Επαγγελματικό, όλοι μαζί οι φορείς αυτοί, με τους εκπροσώπους τους και το διοικητικό σχήμα, μπορούν να αποδώσουν ακόμη περισσότερο για το καλό της πόλης. Γιατί νομίζω το καταλαβαίνουν αυτό και το ζουν ειδικότερα οι επαγγελματίες, και εμείς στις Θεσσαλονικές το ζούμε, αλλά ειδικότερα οι επαγγελματίες. Μου έλεγε πριν από ένα 20ήμερο περίπου ο Κυριάκος ο Κουζρικίδης ότι αν έκανες ψάξιμο στις γνωστές του σελίδες αναζήτησης ξενοδοχείων, δεν έβρισες τίποτα. Δεν έβρισες τίποτα απολύτως. Και όχι μόνο γεμίσαν τα ξενοδοχεία τα δικά μας όλων των κατηγοριών, αλλά και Χαλκιδική και Πιερία και Γύρω Νομή δουλεύουν επίσης λόγω της εκθέσεως. Και είναι πολύ σημαντικό. Και ακόμη πιο σημαντικό, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, σαν Θεσσαλονικιός, είναι ότι ακόμη και η Αγκρότικα που θα γίνει το Φεβρουάριο του 2018 και αυτή είναι γεμάτη από τώρα, έχει γεμίσει παντελώς. Αυτά είναι καλά σημάδια. Άλλωστε, έχουμε αφήσει πίσω μας τα άσχημα, όπως το είπατε και εσείς. Εγώ θυμάμαι αρκετά παλιά ότι η ΔΕΘ ήταν μία γιορτή όπου όλοι κατεβαίναμε στο κέντρο, ξεναγούμασταν εδώ μέσα στα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Επίσης η Αγρότικα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη έκθεση, επίσης με πάρα πολύ κόσμο. Συνεπιχή. Υπήρξε ένα νεκρό διάστημα που όλα αυτά τα αφήσαμε πίσω μας και το μόνο που είχαμε ήταν πορείες και επεισόδια, κύριε Καράογλου, όπου κανένας δεν τολμούσε να κατέβει στο κέντρο της πόλης. Βέβαια, δεν είναι προσπελάσιμο σήμερα το κέντρο της πόλης. Πολλά. Σε λίγο θα ξεκινήσουν οι συγκεντρώσεις, αργότερα θα έχουμε και τις πορείες. Όλα αυτά εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό και της ομιλίας του. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι το κλίμα αρχίζει να αλλάζει.
καλά είμαστε στα λόγια, καλά τα λέμε εμείς εδώ. Ναι, έχουμε τιμόμενη χώρα την Κίνα, πέρσι είχαμε τη Ρωσία, του χρόνου θα έχουμε την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εχθές ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Μακρόν είδε Γάλλους επιχειρηματίες, σήμερα αύριο θα δει Κινέζους επιχειρηματίες, αλλά το ξέρετε κι εσείς, το ξέρω κι εγώ, ότι αν δεν αλλάξει η φορολογία, αν δεν γίνει ελκυστικό το τοπίο για κάποιον, γιατί να έρθει να επενδύσει στη χώρα μας. Ναι. Κυρία Κλάτση, η ερώτησή σας, Παύλα, τοποθέτηση ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί βάλατε πολλά ζητήματα μαζί. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Πράγματι, η ιστορία, και για εμάς που είμαστε Θεσσαλονικοί, που είμαστε συνδεδεμένοι με την ιστορία της έκθεσης, λέει ότι η έκθεση ήταν το γεγονός στη Θεσσαλονίκη, όπως φιλοδοξούμε να γίνει και πάλι, νομίζω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά ήταν πολύ σημαντική γιατί δεν απευθυνόταν μόνο στους επαγγελματίες, στους επιχειρηματίες, όλους αυτούς, αλλά απευθυνόταν και εμάς, σαν παιδιά που ερχόμασταν στο Λούνα Πάρκ. Στην μικρότερη δεν το θυμάστε το Λούνα Πάρκ. Μια χαρά έτσι. Το θυμάμαι, θέλω να σας πω. Ναι, η μαύρη μπύρα, δηλαδή τα λουκάνικα, όλα τα σχετικά ήταν μέσα στο μυαλό μας και περιμέναμε πότε θα έρθει για να γιορτάσουμε. Εκτός αυτού. Δεν είχαμε αυτά τα οποία έχουμε τα τελευταία χρόνια. Τις διαδηλώσεις, πορείες, φασαρίες όπου κατεβαίνουν τα ρολά και η Θεσσαλονίκη στο Σαββατοκύριακο των Εγγενείων της Εκθέσεως πηγαίνουν στην Καλλιεργική για να μην ζήσουν επεισόδια. Γι' αυτό το λόγο, εγώ θεωρώ ότι είναι επίκαιρο όσο ποτέ και τώρα ακόμη περισσότερο. Θα διακόψουμε, αλλά πρέπει να χαιρετήσουμε. Είναι τα ζωντανά. Γεια σας. Αυτά έχουν τα ζωντανά, φίλες και φίλοι. Είμαστε στον αέρα, ζωντανά. Τι να κάνουμε. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να απεμπλακεί η πολιτική παρουσία και οι διαδηλώσεις από τα εγκαίνια της εκθέσεως. Το έχω πει στο παρελθόν, το ξαναλέω και πάλι. Στην ιστοσελίδα μου έχω και ένα σχετικό δημοψήφισμα που εξελίσσεται αυτές τις ημέρες. Θεωρώ ότι θα έπρεπε τα πολιτικά κόμματα, οι φορείς, μια που είναι θεσμός πλέον για την Θεσσαλονίκη, να έχουν ένα δικό του τριήμερο όπου θα διοργανώνεται ένα μεγάλο οικονομικό φόρουμ με την εκπροσώπηση όλων των κομμάτων στο υψηλότερο επίπεδο, πρωθυπουργού, αρχηγών κομμάτων κτλ. Για να εξαγγέλνουν την οικονομική τους πολιτική για τον επόμενο χρόνο. Για να γίνονται συζητήσεις και όλα τα σχετικά, αλλά αυτό να πεμπλακεί πλήρως από την έκθεση. Η έκθεση να γίνει γιορτή. Δεν είναι απαραίτητο να έρχεται ο πρωθυπουργός ή πολιτική ηγέτης εδώ και να έχουμε αυτά που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό ας το πάμε σε κάποια άλλη ημερομηνία. Θεωρώ ότι η γιορτή της πόλης, η οποία κάποτε κρατούσε 3 εβδομάδες, τώρα κρατάει λιγότερο, 10 μέρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχει τέτοιου είδους εμπόδια, έτσι ώστε να τη χαιρόμαστε όλοι και από την πρώτη ημέρα. Και το τελευταίο, το ζήτημα στα ζητήματα οικονομίας που δείξατε. Ξέρετε, κυρία Κλάτση, εγώ δεν ήμουν ποτέ ο παδός της λογικής άσπρο-μαύρο. Υπάρχουν και άλλα χρώματα ενδιάμεσα. Προφανώς δεν είμαστε στην κατάσταση που είμαστε το 2015. Έτσι, όταν είχαμε τον αλίστου μνήμης τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη, το άσε. Έχουμε αλλάξει μυαλά από το 2015 μέχρι. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα αρκετά. Αλλά τι λέω, έτσι, απλά και παραστατικά. Το 2014 στα τέλη, και πριν γίνουν οι εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, είχαμε φτάσει στο σημείο η ελληνική οικονομία να έχει ανέβει, ας πούμε, σε μια πολυκατοικία στον πρώτο όροφο. Με το καταστροφικό πρώτο εξάμεινο του Τσίπρα Βαρουφάκη, με την περίφημη διαπραγμάτευση, η οποία λίγο έλειψε να μας πετάξει έξω από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας οδήγησε όμως σε ένα τρίτο μνημόνιο, σε ένα χρειάστο μνημόνιο που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες με μέτρα ύψους 14,5 δισεκατομμυρίων. Ναι. Φτάσαμε στο σημείο να κατέβουμε στο υπόγειο. Στο υπόγειο. Τώρα κάναμε ένα βηματάκι και είμαστε στο ισόγειο. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Και θεωρώ ότι η κυβέρνηση και ειδικά ο Πρωθυπουργός τώρα τελευταία που ανακάλυψε τον ιδιωτικό τομέα, την ανάπτυξη της επενδύσης. Είδαμε και επισκέψεις σε επιχειρήσεις εδώ στη χώρα μας. Πριν από 1-2 χρόνια έλεγε ότι δεν τις θέλουμε στην Ελλάδα, ότι δεν είναι επιθυμητές κτλ. Εγώ χαίρομαι, τον καλωσορίζουμε στο γήπεδο της πραγματικής οικονομίας, γιατί η πραγματική οικονομία είναι ο ιδιώτης, το επιχειρήν. Εκεί επιτυχάνεται η ανάπτυξη. Αυτοί δουλεύουν, αυτοί επενδύουν χρόνο, χρήμα, έτσι τα πάντα. Ρυψοκινδυνεύοντας την περιουσία τους, πολλές φορές και την ίδια την οικογενειακή τους γαλήνη, μόνο και μόνο γιατί θέλουν να παράξουν, θέλουν να δημιουργήσουν κέρδη, αλλά προσφέρουν θέσεις εργασίας, προσφέρουν στην εθνική οικονομία. Λοιπόν, τώρα που ανακάλυψε ο Πρωθυπουργός το δρόμο για το επιχειρήν και την ελεύθερη οικονομία, χαιρόμαστε, τον καλωσορίζουμε. Βέβαια, θεωρούμε ότι έχει ακόμη πολλά βαρύδια μαζί του, ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδεολειπτικοί, οι οποίοι έχουν την αντίληψη ότι όλα θα έπρεπε να κινούνται γύρω από το κράτος, κλειστές οικονομίες τύπου Σοβιετικής Ένωσης, γεγονότα πλέον και καταστάσεις οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο, παρά σε 2 μόνο χώρες,
Κούβα που και αυτή σιγά σιγά φιλελευθερωποιείται και στον τρελό στην Βόρεια Κορέα που απειλεί την ανθρωπότητα με πυρηνικό ολοκαύτωμα. Κύριε Καράγλου, βρισκόμαστε μακριά από την πραγματικότητα γιατί τις τελευταίες ημέρες ακούω για ανάκαμψη της οικονομίας, ακούω για ένα θετικό πρόσημο στην οικονομία. Παρ' όλα αυτά βλέπω και Έλληνες πολίτες που θα πληρώσουν την επόμενη δόση του φόρου εισοδήματος, πρώτη δόση στον ένφια, να μην ξεχνάμε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που έχουν μπει πλέον στη ζωή μας και αυτοί. Πόσο μακριά βρισκόμαστε από την πραγματικότητα, γιατί καλή γιορτή της πόλης μας, ωραία τα λέμε εδώ, αλλά την επομένη ο Έλληνας θα γυρίσει στην καθημερινότητά του. Προφανώς τα προβλήματα υπάρχουν και είναι μεγάλα και οξυμένα. Κυριότερο πρόβλημα των οποίων είναι η ανεργία. Η ανεργία είναι αυτή η οποία σπάει κόκαλα, γιατί πραγματικά είναι τραγικά τα στοιχεία. Όταν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου, που εγώ θέλω να τα δεχθώ, είμαι καλοπροαίρετος, έχουμε ανεργία της τάξης του 22%. Αυτό σημαίνει περισσότερο από 1.100.000 περίπου άνθρωποι και κυρίως είτε νέοι ηλικίας έως 30 ετών, είτε άνω των 50, αυτοί που χάνουν τη δουλειά τους για τον αλφαβήτα λόγο, που δυσκολεύονται, είναι καταδικασμένοι οι μεγαλύτεροι, ειδικά να μην μπορέσουν να βρουν ποτέ δουλειά. Λοιπόν, άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Τώρα, η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί λέει θα έχουμε ανάπτυξη φέτος. Ναι, θα έχουμε ανάπτυξη. Το δείχνουν τα δύο πρώτα τρίμηνα που κινούμαστε με θετικούς ρυθμούς. Αλλά, υπάρχει πάντα και ένα αλλά. Έτσι, δεν πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Να βλέπουμε όλη την αλήθεια, τη σφαιρική αλήθεια και την άλλη όψη του νομίσματος. Ο προϋπολογισμός του 2017 μιλούσε για ανάπτυξη 2,7%. Λόγω των καθυστερήσεων του να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, η οποία ενώ πέρσι ο Πρωθυπουργός στα γενέθλια της εκθέσεως μας είχε πει ότι θα κλείσει ως τα τέλη Οκτωβρίου, τελικά έκλεισε 15 Ιουλίου του 2017, με καθυστέρηση περίπου 10 μηνών δηλαδή. Λόγω της καθυστέρησης αυτής, επιβαρυνθήκαμε με άλλα μέτρα ύψους 5,2 δις, που η κυβέρνηση το μόνο που έκανε στη διαπραγμάτευση, αυτό ήταν για αυτήν την επιτυχία, ήταν να τα μεταθέσει για εφαρμογή από 1η του 19. Άρα λοιπόν από 1η του 19 θα έχουμε και νέα μέτρα. Που πρέπει να τα ξέρουν οι Έλληνες πολίτες, γιατί ψηφίστηκαν με 153 ψήφους τους ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Θα έχουμε χάσιμο έως 2 συντάξεων για τους συνταξιούχους το χρόνο. Θα έχουμε 630 περίπου ευρώ επιβάρυνση φορολογική για όλους τους μισθωτούς και συνταξιούχους λόγω της μείωσης του αφορολόγητου του από τα 8.600 στα 5.600. Άρα μιλάμε για ένα εικονικό αξεστόριο, όπως εικονικό ήταν και το πλεόνασμα που είδαμε τις προάλλες. Δηλαδή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός σήμερα, θα τον ακούσουμε σε λίγο στα γένεια της εκθέσεως, προσπαθεί να φιλοτεχνήσει ένα κάδρο όπου όλα είναι όμορφα και ωραία και είναι ο κόσμος χαμογελαστός. Αυτό όμως δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Προφανώς είμαστε καλύτερα από ότι είμαστε το 2016, αλλά δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. Ο προϋπολογισμός προέβλεπε ανάπτυξη 2,7. Το νέο πρόγραμμα, το μεσοπρόθεσμο, προβλέπει από το 2,7 πήγαμε στο 1,8 και φοβάμαι ότι θα κινηθούμε ακόμη χαμηλότερα. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κυρία Κλιάτση? Με βάση το ίδιο το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε ο κ. Τσίπρας. Σημαίνει ότι για οποιαδήποτε απόκληση υπάρχει, θα υπάρχει ανάγκη λήψης νέων μέτρων. Αν δηλαδή δεν πιάσουμε το στόχο του 1,8 που είναι ο νέος στόχος του μεσοπροθέσμου και πιάσουμε 1,3 ανάπτυξη, το 0%, το μισό τα 100 στο ΑΕΠ που είναι 180 δισεκατομμύρια, σημαίνει 900 εκατομμύρια, περίπου ένα δις νέα μέτρα. Τα οποία θα περάσουν από τη Βουλή, θα υπάρξει ενεργοποίηση του κόφτη, γιατί τον έχουμε ξεχάσει. Κοιτάξτε, ναι, ο κόφτης πιστεύω ότι φέτος θα τον ξεπεράσουμε και δεν θα τον αντιμετωπίσουμε. Και ενώ τον Απρίλιο του 2018, γιατί τότε θα φάνουν τα στοιχεία, τα επίσημα, τα προλογιστικά. Ο κόφτης είναι ένας μηχανισμός ο οποίος θα λειτουργήσει όταν δεν πιάνουμε το στόχο για πρωτογενή πλεονάσματα. Το 2016 λοιπόν είχαμε στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΕΠ, τον οποίο τον πιάσαμε εύκολα και τον ξεπεράσαμε κατά πολύ. Το 2017 ο στόχος είναι για 1,75% που νομίζω ότι θα τον ξεπεράσουμε και αυτόν με ευκολία. Αλλά το 2018-19 έως και 22 για μια πενταετία, ο στόχος για πρωτογενή πλεονάσματα είναι της τάξης 3,5%. Αν δεν πιάσουμε λοιπόν το 2018 το στόχο για 3,5% πλεονάσματα, τότε τον Απρίλιο του 19 θα λειτουργήσει ο κόφτης και βεβαίως αυτό σημαίνει νέα μείωση μισθών και συντάξεων για όλους τους. Κύριε Καράγλου, πιστεύετε ότι βάλαμε μυαλό? Αναφερθήκατε στη δεύτερη αξιολόγηση και πόσο αργά έκλεισε αυτή, πριν από ένα μήνα κάτι. Ναι. Μάλιστα, δεν ξέρουμε πότε και αν θα πάρουμε τα χρήματα. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι, ξέρετε κάτι, δεν έχετε λύσει το θέμα των ληξιπρόθεσμων, δεν έχετε δώσει τα χρέη σας προς τους ιδιώτες. Ήταν κάτι στο οποίο είχαμε συμφωνήσει. Δώστε αυτά
για να πάρετε και τα χρήματα. Κλείνοντας τη δεύτερη αξιολόγηση, μπαίνουμε στην τρίτη αξιολόγηση, η οποία ήδη έχει πάει πίσω. Ναι. Πιστεύετε ότι έχουμε βάλει μυαλό από όσο έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε να κλείσουμε την τρίτη αξιολόγηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα, δίχως ηρωισμούς, γιατί έχουμε καταλήξει ότι αυτοί κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά? Πολύ όμορφο το περιγράψατε. Μετά από μια ηρωική διαπραγμάτευση κάθε φορά, καλεί το ελληνικό λαό να πληρώσει το κόστος. Άλλος πληρώνει το μάρμαρο, άλλος διαπραγματεύεται, άλλος πληρώνει το μάρμαρο. Στη διατάφτα. Τώρα, ναι, έχουμε μπροστά μας την τρίτη αξιολόγηση, που οι Γερμανοί είπαν ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη συζήτηση, έτσι για την ολοκλήρωσή της, μετά τις γερμανικές εκλογές. Από 27 Σεπτεμβρίου δηλαδή και μετά. 24, όπως είναι γνωστό, έχουμε τις εκλογές στη Γερμανία. Λοιπόν, περιμένω να ακούσω σήμερα τον Πρωθυπουργό. Πέρσι, εδώ στην 81η έκθεση, το Σεπτέμβριο, στα Εγγένεια, είχε πει ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Και μάλιστα χωρίς κανένα μέτρο, και είχε πει και άλλα. Είπε ότι θα ρυθμίσουμε και το θέμα του χρέους, είπε ότι θα μπούμε και στο μηχανισμό προσωπικής χαλάρωσης, δηλαδή φτηνά χρήματα για τις τράπεζες, άρα ρευστότητα στην αγορά. Είχε πει πολλά πράγματα, από τα οποία τίποτα δεν έγινε. Δηλαδή, η αξιολόγηση έκλεισε 15 Ιουλίου του 2017, μετά από 10 μήνες καθυστέρηση. Στο μηχανισμό προσωπικής χαλάρωσης δεν μπήκαμε. Το θέμα της ρύθμισης του χρέους πάει όταν τελειώσει το πρόγραμμα, το τρίτο μνημόνιο, και είμαστε σε αναμονή. Περιμένω να δω τι θα πει σήμερα. Ελπίζω σήμερα να είναι πιο ρεαλιστής, πιο προσγειωμένος και να μην επαναλάβει τα λάθη, παύλα, εγκλήματα του παρελθόντος. Γιατί θυμίζω ότι εδώ η Θεσσαλονίκη, και ειδικά ο χώρος του Βελιδίου της Διεθνούς Εκθέσεως, είναι ιστορικά βεβαρημένο για τον Πρωθυπουργό. Το 2014, όταν η κοινωνία βογγούσε, γιατί η κρίση ήδη ήταν 4-5 χρόνια, ήρθε και μας είπε για το παράλληλο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μας είπε δηλαδή ότι θα δώσει παροχές στους Έλληνες πολίτες 12 δις. Αντί λοιπόν για τα 12 δις, μετά την περίφημη ηρωική διαπραγμάτευση του asset, του πλεονεκτήματος του Βαρουφάκη δηλαδή, καταλήξαμε στο τρίτο μνημόνιο και μέτρα 14,5 δις σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Το 2015, και ενώ είχε ψηφίσει ήδη και είχε υπογραφεί πλατιά φαρδιά Τσίπρα Καμένου το τρίτο μνημόνιο, ήρθε και μας είπε πάλι εδώ από το Βελίδιο, από την έκθεση, τα εγγένεια της προηγούμενης έκθεσης, μας είχε πει ότι, ξέρετε, μας αναγκάσαν να συνθηκολογήσουμε οι αγορές και το κογλίφι και οι δανειστές, αλλά εμείς δεν θα εφαρμόσουμε το μνημόνιο, θα εφαρμόσουμε το παράλληλο πρόγραμμα. Και οι Έλληνες πολίτες, ευκολόπιστοι, του δώσαν άλλη μια ευκαιρία. Και βέβαια τίποτα δεν έγινε από αυτά που υποσχέθηκε. Δεν υπήρχε κανένα παράλληλο πρόγραμμα, αυτά ήταν λόγια του ΕΡΑ. Και ήρθε το 2016 που μας είπε αυτά που σας ανέφερα. Ελπίζω σήμερα να είναι ρεαλιστής, προσγειωμένος. Δεν ξέρω αν το έχει όμως μέσα του, νομίζω δεν το έχει αυτό. Παρασύρεται από άλλες εποχές και από τον άνθρωπο τον οποίο έτσι μιμείται και αντιγράφει, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Του αρέσει πολύ ο λαϊκισμός και η δημαγωγία και όλο το στυλ αυτό. Αλλά μόνο που αυτό το στυλ είναι ξεπερασμένο πλέον. Και ο κόσμος θέλει να ακούσει ειλικρινή, ρεαλιστικό λόγο που μπορεί να γίνει και πράξη, να είναι υλοποιήσιμος ο λόγος και η δέσμευση του κάθε πολιτικού αρχηγού. Σε αυτά τα πλαίσια θα κινηθεί και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακριβώς. Τον περιμένουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σάββατο 16 και 17 θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 16 θα κάνει μια βαρισίμαντη πολιτική ομιλία στο Βελίδιο, στους παραγωγικούς φορείς, το βράδυ. Και την Κυριακή 17 του μηνός, το μεσημέρι, θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας είναι, ξέρετε, τα δύο άκρως αντίθετα. Εκπροσωπούν δύο διαφορετικές πολιτικές σχολές. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει το στυλ, το γνωστό παλαιοκομματικό, των μεγάλων παχιών λόγων, της δημαγωγίας, του λαϊκισμού. Το έχει το στυλάκι αυτό. Αντιγράφει άλλο τον Ανδρέα τον Παπανδρέο που ήταν μανούλα σε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα και κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι διαφορετική σκοπή πολιτικό αρχηγό. Δηλαδή είναι πολύ συγκρατημένο, πολύ σφιχτό και λέει και μα το λέει συνεχώ αυτό. Εμεί θα πούμε πέντε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Πέρσι λοιπόν, ενώ ενδεχόμενα οι πολίτες να περιμέναν έτσι μεγάλα καλάθη και πολλά λόγια έτσι παχιά κτλ. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι είπε? Είπε πέντε πράγματα. Είπε: θα μειώσουμε τον έμφυα κατά 30% σε δύο χρόνια. Θα μειώσουμε το φόρο εισοδήματος από το 29% στο 20% σε δύο χρόνια. Θα μειώσουμε άμεσα το φόρο μερίσματος από το 15% στο 5%. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%. Και θα καταργήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση του κρασί. Και δεν αρκέστηκε σε αυτά, είπε ότι αυτά τα κοστολογήσαμε. Συνεργαστήκαμε με το Γενικό Λογιστήριο και έχουν ένα κοστολόγιο 1,9 δισεκατομμύρια και ανέφερε και 10 κωδικούς του προπολογισμού από όπου μπορούν να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Φέτος θα κινηθεί στα ίδια πλαίσια. Απλώς θα ξεδιπλώσει ακόμη περισσότερες πτυχές του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί καθημερινά οι διάφοροι τομείς που δουλεύουμε προσθέτουμε και άλλα στοιχεία. Λοιπόν, θα πει συγκεκριμένα πράγματα, ρεαλιστικά,
κοστολογημένα και υλοποιήσιμα. Κύριε Καραόγλου, δεν έχουμε καταλήξει στο γεγονός ότι μειώνοντας το ΦΠΑ τα έσοδα που θα έρθουν θα είναι περισσότερα? Έχουμε λαμπρά παραδείγματα από χώρες οι οποίες βρέθηκαν στο μνημόνιο, βγήκαν πολύ σύντομα με μεγάλη επιτυχία. Και θα αναφερθώ στην Κύπρο. Ναι. Δεν είναι μακριά από εμάς. Ελλάδα, πολύ η Κύπρος. Το παράδειγμα. Πάρα πολύ απλά τα βρήκαν όλοι αναμεταξύ τους και είπανε ότι εμείς για 2 χρόνια θα σφίξουμε τα λουριά. Πρότειναν διαφορετικά πράγματα από αυτά που τους είχαν προταθεί από τους δανειστές και ναι, τα κατάφεραν και βγήκαν. Εμείς γιατί να μην γίνουμε ένας φορολογικός παράδεισος, γιατί να μην έρχονται οι εταιρείες στην Ελλάδα, γιατί ο καψερός, σας με επιτραπεί η έκφραση, ο Έλληνας ελεύθερος επαγγελματίας να πρέπει να προκαταβάλει φόρο για ένα εισόδημα το οποίο ενδεχομένως δεν θα βγάλει την επόμενη χρονιά, αλλά θα καταγράψει ζημία. Αντί να μειώνουμε το ΦΠΑ, να έρχονται επιχειρήσεις, αντί να φορολογείσαι με 10-12% μετά τα 20.000 ευρώ, που δεν τα βγάζει σε καμία περίπτωση έτσι όπως έγινε ο βασικός μας μισθός, 580 ευρώ, γιατί ενώ έχουμε λαμπρά παραδείγματα δεν τα ακολουθούμε? Τελικά είναι κακοί οι ξένοι που μας έχουν βάλει στο μάτι και θέλουν να πάρουν την Ελλάδα στα χέρια τους? Δηλαδή, ναι, όλα αυτά περί συνωμοσιών ακούγονται συνεχώς. Τα ακούτε κι εσείς, τα ακούω κι εγώ, τα ακούμε όλοι μας, πιστεύω. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι οι ξένοι δεν χωρίζονται σε φιλέλληνες και ανθέλληνες, έτσι. Ο κάθε ξένος κοιτάει τη χώρα του και τα συμφέροντα της χώρας του. Εν προκειμένου, οι ξένοι τι θέλουν? Θέλουν να διασφαλίσουν τα δανεικά τους, αυτά τα οποία μας δώσαν. Και μας λένε ότι εμείς θέλουμε εσείς να φτάσετε σε ένα σημείο να παράγετε, να βγάζετε περισσότερα, να ξοδεύετε λιγότερα για να πάρουμε τα δανεικά μας. Να σταματήσουμε να σας δανείζουμε και σιγά σιγά να παίρνουμε τα δανεικά μας. Λογικό. Επίσης ο Έλληνας, γιατί είναι ένας περήφανος λαός, ο ελληνικός λαός, δεν είναι μπαταχτής. Δεν θέλει να τους σβήσουν τα χρέη. Απλά λέω ότι ξέρετε, δώστε μας περισσότερο χρόνο, μειώστε λίγο τα επιτόκια που ήταν πολύ μεγάλα για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Τώρα, πάμε στο διατάφτα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει με 2 τρόπους. Από τη μια πλευρά μπορεί να γίνει με τον τρόπο που ακολουθεί η κυβέρνηση, που εμείς λέμε ότι είναι λάθος τρόπος και το είπε και προχθές ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χάρης Γεωργιάδης της Κύπρου, ότι η Ελλάδα ακολουθεί λάθος δρόμο. Δηλαδή με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, την αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μαζευτούν περισσότερα χρήματα, άρα λοιπόν θα υπάρχουν πλεονάσματα για να δώσουμε τα δανεικά, το οποίο όμως οδηγεί στην ύφεση. Γιατί αναγκάζει επιχειρήσεις να κλείνουν, γιατί αναγκάζει επιχειρήσεις να μεταναστεύουν, γιατί αναγκάζει τον Έλληνα να φοροδιαφεύγει. Στην οικονομία έχουμε μάθει ότι το ισχυρότερο κίνητρο για τη φοροδιαφυγή είναι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές. Όταν του άλλου έρχεσαι και του λες 29% φόρου εισοδήματος, 24% ΦΠΑ, 26% ασφαλιστικές φορές, 6% εισφορές αλληλεγγύης, όλα αυτά μας κάνουν γύρω στο 80, θα κοιτάξει να βρει τρόπο να σου κλέψει. Μα δεν θα έχει πραγμάτων. Να ζήσει διαφορετικά. Δεν θα έχει να ζήσει διαφορετικά, ακριβώς. Και δεν ρισκάρει κάποιος τα πάντα, την περιουσία, την οικογενειακή του γαλήνη, το χρόνο του, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες δουλεύουν 25 ώρες 24 ώρες, όχι 24, 25 ώρες 24 ώρες. Έτσι βγαίνει το μεροκάμα του. Λοιπόν, αν δεν το καταλάβει αυτό η κυβέρνηση, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Τι προτείνουμε εμείς? Κάτι διαφορετικό. Εμείς λέμε ότι ναι, πρέπει να επιστραφούν τα δανεικά. Αλλά βέβαια ζητάμε περισσότερο χρόνο. Και τι λέμε? Αν χαμηλώσουμε λίγο τους φορολογικούς συντελεστές, θα δώσουμε κίνητρα για να αναπτυχθεί το επιχειρήν. Θα δώσουμε τη δυνατότητα να γίνουν επενδύσεις, να υπάρξει ανάπτυξη. Μόνο μέσα από την αύξηση της πίτας, από την αύξηση του ακαθάριστου χωρίου προϊόντος, θα περισσεύουν χρήματα και περισσεύοντας τα χρήματα θα μπορούμε και τα δανεικά μας να αποπληρώνουμε και καλύτερο επίπεδο διαβίωσης του Έλληνες πολίτες να εξασφαλίσουμε. Αυτή είναι απλή λογική. Είναι απλή λογική. Διαφορετικά οδηγούμαστε έτσι σε ύφεση, την οποία τη βλέπουμε και η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Ανακυκλωνόμαστε δηλαδή χωρίς αποτέλεσμα. Προφανώς αυτό λοιπόν είναι η φιλοσοφία του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα πει σε γενικές γραμμές ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο Σάββατο, ότι δηλαδή η ανάπτυξη η οποία πρέπει να γίνει με μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για να δώσουμε κίνητρα στον υγιή επιχειρηματία να επενδύσει, να αναπτύξει την επιχείρησή του, να προσλάβει προσωπικό, να παράξει προϊόντα ανταγωνιστικά, να πληρώσει φόρους, να συντηρήσει και το κράτος. Το οποίο κράτος, χωρίς να γίνει καμιά απόλυση, μπορεί να μειωθεί. Πώς μπορεί να μειωθεί? Απλούστατα. Το λέει το τρίτο μνημόνιο, το υπέγραψε ο κ. Τσίπρας, αλλά δεν το εφαρμόζει. Κάθε 5 συνταξιοδοτήσεις, μία πρόσληψη. Με αυτόν τον τρόπο, σταδιακά και χωρίς να ματώσουν άνθρωποι, χωρίς να χάσουν τη δουλειά τους, χωρίς να γίνει καμιά απόλυση, γιατί ξέρετε είναι ένα σημείο το οποίο συνεχώς προσπαθούν να δείξουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα απολύσει δημοσίους υπαλλήλους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δεν θα απολύσει κανέναν. Υπάρχει σύνταγμα το οποίο προστατεύει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Απλά λέει ότι με τη μείωση του κράτους μέσω των συνταξιοδοτήσεων και κάθε 5 συνταξιοδοτήσεις μια νέα πρόσληψη, θα πετύχουμε να δημιουργήσουμε ένα μικρό, ευέλικτο
υποστηρικτικό του ιδιωτικού τομέα κράτους, γιατί αυτό είναι ο ρόλος του κράτους. Να υπάρξει και αξιολόγηση επιτέλους, κύριε Καραόγλου. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό, κυρία Πλιάτση. Το ακούμε δηλαδή, χρόνια, αλλά δεν γίνεται. Το ακούμε, αλλά δεν γίνεται. Πριν από μερικά χρόνια, ζητήσαμε από τους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους να δηλώσουν ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί το ελληνικό κράτος δεν ήξερε πόσους δημοσίους υπαλλήλους είχε. Έτσι. Δηλαδή, σε ιδιωτική επιχείρηση δεν νοείται αυτό το πράγμα. Είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Κύριε Καραόγλου, μπορεί η Θεσσαλονίκη να γίνει πραγματικά επίκεντρο? Έχουμε ένα λιμάνι σε κομβικό σημείο. Έχουμε ΟΣΕ, Τρενοσέ. Έχουμε αεροδρόμιο Μακεδονία. Μπορούν όλα αυτά να αποτελέσουν τον παράγοντα ανάπτυξης αυτής της πόλης, που να έχει το δικό της στίγμα και να σταματήσει να τρέχει πίσω από την Αθήνα? Κυρία Κλιάτση, ξέρετε ότι εγώ είμαι από φύση αισιόδοξος άνθρωπος και μου αρέσει πάντα να βλέπω το ποτήρι όχι άδειο, αλλά μισογεμάτο. Έτσι και τώρα. Λέω ότι χάσαμε πολύτιμα χρόνια, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τι βλέπω δηλαδή? Αν το 2008 προχωρούσε η εκχώρηση του Οργανισμού Λιμένου Θεσσαλονίκης στη μεγάλη εταιρεία που ξέρουμε, η οποία είχε αναδειχθεί σαν πλειοδότης και έδινε 400 εκατομμύρια για να πάρει το λιμάνι. Το λιμάνι τώρα θα έχει απογειωθεί. Από το 2008 μέχρι σήμερα, πέρασαν 9 χρόνια, θα έχει απογειωθεί. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αυτοί οι οποίοι τότε κουνούσαν τα κάγκελα και θέλαν να εισβάλλουν στο λιμάνι και να μην επιτρέψουν να γίνει κάτι, και κάτι που τελικά δεν έγινε, έρχονται τώρα και χαιρετίζουν και στέκονται θετικά στο γεγονός αυτό, δηλαδή ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί και να προχωρήσει οι ιδιωτικές επενδύσεις στο λιμάνι. Mm-hmm. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Άλλο ζήτημα, το ζήτημα του αεροδρομίου. Θεωρώ ότι με την αποκρατικοποίηση των 14 καταρχήν αεροδρομίων ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρό. Ήδη η εταιρεία, συγκεκριμένη γερμανική εταιρεία, η οποία έχει πάρει τα 14 αεροδρόμια, σχεδιάζει και θα ξεκινήσει μέσα στο 2017 το έργο να τριπλασιάσει τον αεροσταθμό Θεσσαλονίκης. Κύριε Καράγλου, εγώ προσφάτως ταξίδεψα μέσω Αθηνών. Το τι έχει πραγματικά συμβεί στο αεροδρόμιο της Αθήνας, πραγματικά. Γιορτή. Πραγματικά. Γιορτή. Το ότι περπατούσα γύρω στα 7 με 8 λεπτά για να πάω σε συγκεκριμένη εταιρεία να περάσω τον έλεγχο, η οποία βρισκόταν από την άλλη πλευρά του αεροδρομίου, ξέρετε, με τους διαδρόμους στη μέση, με τις κυλιόμενες. Ναι, είναι κάτι που βλέπεις σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κράτος, σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο. Πέρασα όμως και από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και δεν είδα την παραμικρή αλλαγή. Περίμενα πόση ώρα στην ουρά για να περάσω τον έλεγχο. Με τη μόνη διαφορά ότι στην Αθήνα έχει αρκετά χρόνια που το αεροδρόμιο το έχει μια ιδιωτική εταιρεία και το εκμεταλλεύεται, ενώ στη Θεσσαλονίκη αυτό έγινε μόλις φέτος, στις 10 Απριλίου του 2017, και είμαστε σε αναμονή. Η ίδια εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι μέσα στο 2017 ξεκινάνε τα έργα για τον τριπλασιασμό του αεροσταθμού. Έχουμε 10.000 τετραγωνικά μέτρα και θα προσθεθούν άλλες 20.000, δηλαδή θα έχουμε έναν αεροσταθμό 30.000 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό σημαίνει περισσότερο χώρο. Περισσότερο χώρο για τους επιβάτες. Περισσότερες θέσεις εργασίας. Για τα μαγαζιά που θα γίνουν, για την κίνηση που θα υπάρξει. Λοιπόν, εγώ εκτιμώ πολιτικά και προσωπικά ότι η Θεσσαλονίκη έχει ένα στρατηγικό σημείο, είναι σε μια στρατηγική περιοχή. Είναι μια περιοχή που μπορεί εύκολα να συνδέσει Ανατολή, Δύση, Βορρά. Mm-hmm. Έτσι. Ήδη η Εγνατία Οδός είναι μια πραγματικότητα. Η ΠΑΘΕ είναι επίσης μια πραγματικότητα. Πρέπει να αναβαθμίσουμε και να ολοκληρώσουμε επιτέλους το σιδηροδρομικό δίκτυο με διπλή σιδηροδρομική γραμμή και με ηλεκτροκίνηση στα τρένα. Πρέπει να βγούμε προς την Ευρώπη και σε ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο. Το αεροδρόμιο το έχουν πάρει ιδιώτες, θα αξιοποιηθεί. Είναι ζήτημα 2-3 χρόνων. Το λιμάνι το ίδιο το έχουν πάρει ιδιώτες, θα αξιοποιηθεί. Με λίγα λόγια, αυτά τα οποία μπορούσαν να γίνουν 10 χρόνια πριν, αλλά η αντίδραση αυτών που σήμερα κυβερνούν δεν άφησαν να γίνουν. Χαίρομαι που τώρα αποφάσισαν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Γιατί απλούστατα τα λεφτά δεν φτάνουν. Γι' αυτό αποκρατικοποιούμε τον Οργανισμό Λιμένους, γι' αυτό αποκρατικοποιούμε το αεροδρόμιο, για να έρθουν άλλα λεφτά, ξένα λεφτά, να επενδύσουν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να παράξουν αποτελέσματα, να πληρώσουν και φόρους βεβαίως. Mm-hmm. Αλλιώς δεν φτάνουν. Τι να κάνουν? Λοιπόν, κύριε Καραόγλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Άλλωστε, μέσα στην εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί και διάφορες εκδηλώσεις. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται εδώ στην πόλη μας. Θα συνομιλήσουν με φορείς και όχι μόνο. Θα έχουν και κατηδίαν συναντήσεις. Την Παρασκευή περιμένουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη. Σάββατο θα κάνει την
ομιλία του και την Κυριακή στη μία, αν δεν κάνω λάθος, είναι η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου προς τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, θα σας ξαναδούμε κύριε Καράβλου, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι περνάμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για κλείσιμο, αν δεν κάνω λάθος, της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις.